Βρεθήκαμε στο τυπογραφείο του Γασπαρινάτου, στο Αργοστόλι. Η οικογένεια Γασπαρινάτου, γιατί είσαστε η οικογένεια τυπογράφων, ναι, έτσι. Ναι. Και εδώ ανακαλύψαμε ένα θησαυρό, ναι, ε. Ναι, σωστά, όντως. Τι είναι, για εξήγησέ μας. Αυτό είναι η τεχνολογία μετά τα στοιχεία, δηλαδή κάποιος όταν ήθελε να κάνει να δημιουργήσει μία λέξη, ναι, την έφτιαχνε με μεταλλικά στοιχεία γράμμα-γράμμα. Αυτό λοιπόν ήρθε να αντικαταστήσει αυτή την τεχνολογία και την έκανε ολόκληρη τη λέξη, ναι, να είναι σε ένα μεταλλικό στοιχείο ενωμένο. Δηλαδή είναι το πρώτο κομπιούτερ, μετά το χειροκίνητο. Μετά τη στοιχειοθέτηση που ήταν γράμμα-γράμμα μεταλλικό, ήρθε η λέξη. Μάλιστα. Μεταλλικά, το οποίο μετά πηγαίνονταν πάλι στο πιεστήριο, και φτιαγνόταν πιο γρήγορα μία φόρμα που, ναι, λέμε. Ναι. Και τυπωνόταν, είναι αγγλικής κατασκευής, είναι εν λειτουργία. Μπορεί δηλαδή, ναι, μπορεί να λειτουργήσει. Έχει και τη χύτευση από πίσω που γινόταν κατευθείαν η χύτευση του μεταλλικού στοιχείου. Και υπήρχαν δύο παλιά, η μία έχει πουληθεί ήδη. Ναι. Είναι το μοναδικό. Και αυτό μπορεί να πουληθεί ή είναι για αντίκα τώρα. Είναι αντίκα, πωλείται και μάλιστα σε παλιούς τυπογράφους αυτά είναι. Τα ψάχνουν, δηλαδή, ναι, στο χώρο, ας πούμε, του αντένα, στην υποδοχή, υπάρχει αυτό έχθεμα. Ναι. Είναι μουσιακής αξίας αυτά τα κομμάτια, είναι τίμης της αξίας. Ναι, και ειδικά σε καλή κατάσταση που είναι, σε θέμα λειτουργίας. Ναι, εγώ μου λες ότι λειτουργεί. Ναι, λειτουργεί, ναι. Και εδώ τυπώνανε προσκλήσεις, όχι οι εφημερίδες. Και εφημερίδες. Ναι. Φτιαγνόταν η φόρμα για να πάει φόρμα, να τυπωθεί μετά, ναι, ναι, η εφημερίδα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, όταν έφτιαχνε τη μία σελίδα Α3, ας πούμε. Και εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο του, ναι, το πληκτρολόγιο του. Α, σαν τις παλιές γραφομηχανές. Σωστά, ναι. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Και εδώ αυτά. Αυτά είναι διάφορα στοιχεία που μπαίνανε για να κάνει. Να, για να τα κενά ανάμεσα στις λέξεις. Στις λέξεις. Ναι, ανάμεσα στις λέξεις. Δεν το έχεις εδώ πέρα, πρέπει να το βάλεις και εσύ πρώτη θέση. Το έχεις εδώ πέρα απομονωμένο. Το έχεις προσωρινά μέχρι να πάει στον χώρο του βασικά. Mm. Ναι, είναι απλά το φυλάξαμε εδώ για να δούμε τι θα. Για πες μου τώρα, μια που τα λέμε εδώ πέρα, τι άλλο κάνετε εδώ εμείς, η οικογένεια Γασπαρινάτου. Εμείς ασχολούμαστε με γραφικές τέχνες από το 1970. Επεκταθήκαμε, βάλαμε και άλλες δραστηριότητες μέσα, πέρα δηλαδή από τις λύσεις που έχει κάποιο γραφείο για πάνω στο θέμα των εκτυπώσεων. Ναι. Είπαμε να αναπτύξουμε τις παροχές υπηρεσιών γύρω από τα γραφεία, εμπόρια γραφείων, βιβλιοθηκών. Αυτά που βλέπουμε, ναι, ναι, τα σωστά, καναπέδων, ναι. Γενικά, επεκτείναμε αυτές τις ανάγκες ενός γραφείου. Δηλαδή από έπιπλα, έντυπα. Από κάρτες, εκτυπώσεις, αναλώσιμα μετά, ναι, τα τελευταία που ασχοληθήκαμε. Και μελλοντικά είμαστε ένα βήμα πριν στην κατασκευή e-shop, οπότε να μπουν όλα αυτό μέσα. Αυτό είναι το νέο που μάθαμε και γι' αυτό ήρθαμε. Αυτό είναι ο νέος. Είναι το πρώτο e-shop. Ναι, έτσι, το πρώτο e-shop, μέτρα την Κεφαλονιά. Ναι. Είναι μεγάλο στόχος, είναι μεγάλο έργο. Έχουμε δαπανίσει πάνω από 2 χρόνια, μεγάλο κεφάλαιο, αλλά για να γίνει κάτι σωστό. Και θα πουλάτε ανά την Ελλάδα, σε οποιοδήποτε θέλει, γραφική ύλη, έτσι. Ξεκινάμε με την Ελλάδα, σαν πελάτες, από εκεί πέρα ενδέχεται να, αν μπουν και κάποιες επαναστατικές δραστηριότητες μέσα, πάνω στο θέμα της τεχνολογίας, πάνω στο τύπωμα, σε καινούριες τεχνολογίες, ενδεχομένως να κάνουμε και εξαγωγές. Και προσκλήσεις γάμου και γάμου, βάφτισης, κάρτες, επιστολόχαρτα. Αυτά είναι προσωρινά αυτά που τυπώνουμε. Ναι. Από εκεί πέρα θα επεκταθούμε και σε νέες τεχνολογίες. Αυτά πλέον θα ενημερώνεται ο πελάτης μας μέσα από τα page του Facebook. Mm. Δηλαδή δίνουμε μεγάλη πλέον βαρύτητα, ξεκινάμε. Προσθέτουμε πελάτες. Ήδη μέσα. Έχετε ανακοινώσει στους Πελάτες μας, στους πελάτες σας, ναι, κάπου, ναι, ότι ξεκινάτε, ναι, αυτή, σωστά, τη διαδικασία. Απλά δεν είμαστε και ακόμα έτοιμοι απόλυτα για να πούμε ότι έχουμε βγει. Δηλαδή το τυπογραφείο αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στον αέρα. Mm-hmm. Βγαίνει σαν gaspoffice.gr. Mm-hmm. Λειτουργεί, δηλαδή κάποιος μπορεί να στείλει οτιδήποτε θέλει ερώτημα μέσα από κάποιο email ότι. Και να πάρει προσφορά για προσκλήσεις. Για προσκλήσεις. Δηλαδή, τιμές, για τα πάντα, είναι όλα μέσα, ναι, για το τυπογραφείο.
Σε λίγο διάστημα, μέχρι το τέλος του έτους, φιλοδοξούμε να μπουν και τα χαρτικά. Mm. Και από εκεί και πέρα και τα ύπλα και θα δούμε σιγά σιγά. Ωραία, ωραία. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια και είναι παρήγορο που νέοι άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες προσπαθούν. Κοιτάξτε, εμείς το μήνυμα που έχουμε εισπράξει είναι ότι η τεχνολογία, οφείλουμε να παρακολουθούμε την τεχνολογία. Άλλωστε και η πολιτική ακολουθεί την οικονομία, οπότε οτιδήποτε η οικονομία δώσει σαν μήνυμα ακολουθεί και μετά και γίνεται πολιτική. Εμείς δηλαδή ξέρουμε ότι το 2020 επίσημα η Χαϊντεβέργη και η Man Roland, που είναι οι μόνες εταιρείες στον κόσμο που φτιάχνουν, δύο μεγάλες μάλλον εταιρείες στον κόσμο που φτιάχνουν εκτυπωτικές μηχανές, φωνάξαν όλες τις εκδοτικές εταιρείες και τις εταιρείες που τυπώνουν, ας πούμε, εφημερίδες, και τους ανακοινώσαν ότι θα σταματήσουν την παραγωγή offset, που σημαίνει θα σταματήσει η παραγωγή σε μεγάλη ποσότητα χαρτιού. Και περνάνε στο ηλεκτρονικό. Περνάνε πλέον. Είναι και θέματα οικολογίας, θέματα οικονομίας των. Και οικονομίας και μαζικής πλέον, να μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται φθηνά, άμεσα. Και ανοίγει η αγορά, δηλαδή μπορεί να κάνει οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Δηλαδή η πληροφορία πλέον ο καθένας μπορεί να την φιλτράρει από μόνος του, χωρίς να καθοδηγείται πλέον ότι αν ανήκει σε κάποια παράταξη και όλα αυτά τα παλιά καθεστώτα που πλέον θα τείνουν να εξαφανιστούν όλες αυτές τις ιστορίες, θα γίνει ελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Αυτά είναι τα κατάλοιπα, ας πούμε. Και ορισμένα μπορεί να λειτουργήσουν θετικά και για τον καταναλωτή. Κάνει σύγκριση τιμών. Κάνει σύγκριση τιμών, βέβαια. Πολλά site έχουν και σύγκριση τιμών. Το μετέπειτα στοιχείο, γιατί αυτή τη στιγμή κυνηγάμε και εμείς τα μεγάλα καταστήματα. Μιλάμε για εξάμηνες και δωδεκάμηνες άπτοκες δόσεις πλέον. Οφείλουμε να υπάρχουμε σε αυτά τα μονοπάτια. Τις προσφορές. Και στις προσφορές, βέβαια, στο να είμαστε κοντά. Θα βγούμε πλέον μετά μέσω Scrooge. Οπότε οποιοδήποτε που μπορεί να μην ξέρει το Γασπαρινάτο μπορεί να χτυπήσει, ας πούμε, ότι ξέρετε κάτι, μέσω Scrooge θέλω ένα στυλό πάιλο. Και να σε παραπέμψει. Είμαστε όλοι στη λίστα. Στη λίστα που άλλος μπορεί να διαλέξει βάσει ταχύτητας, βάσει συνέπειας, αυτό που δείχνει, αυτό να στέλνει, δωρεά μεταφορικά, όλα αυτά τα πακέτα που σίγουρα φτάνουν προς όφελο. Θα βρίσκεσαι όμως στις λίστες ενός μεγάλου ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ. Ήδη μελετάμε και το ίδιο και το καινούριο πλέον, καινούρια μορφή εμπορίου, που είναι τα stock house, δηλαδή κάποιος να μπορεί να προμηθευτεί πράγματα χθεσιακά, τα οποία έχουν μείνει στο ράφι, που να συμφέρει βέβαια με αυτή την άποψη και τον έμπορο, γιατί ρευστοποιεί άμεσα. Και τον πελάτη που κερδίζει, γιατί παίρνει ένα επώνυμο προϊόν σε μια πολύ καλή τιμή. Σε τιμή χοντρική, α πούμε. Σε τιμή κόστου. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σα ευχαριστώ. Καλά.